Οι καιροί αλλάζουν και οι γυναίκες αποκτούν δυναμικότητα στον εργασιακό χώρο. Όλο και περισσότερες στρέφονται σε ανδρικά επαγγέλματα και δείχνουν να τα καταφέρνουν μια χαρά. Η δουλειά αυτή, η αλήθεια είναι, θεωρείται ανδρική, ανδροκαρατούμενη, γιατί δεν υπήρχαν μέχρι τώρα, γιατί δεν είμαι η μοναδική που ασχολείται πιο ενεργά, τέλος πάντων, στον χώρο του συνεργείου. Ενώ στις επισκευές, το να βγαίνουν πράγματα από το αυτοκίνητο, τέλος πάντων, συνολικά. Είναι ένας χώρος στον οποίο έχουν αρχίσει και μπαίνουν γυναίκες. Και πανελλαδικά. Είναι πιο δύσκολη δουλειά, αλλά είναι εφικτή, γιατί πλέον με την πρόοδο της τεχνολογίας, με εργαλεία τα οποία μπορεί να έχεις, μπορείς να την κάνεις αυτή τη δουλειά. Είναι χειρονακτική δουλειά, είναι κουραστική, απαιτείται ένα κομμάτι δύναμης, αλλά δεν είναι το μοναδικό αυτό. Η Στέλλα Χριστέα εργάζεται εδώ και 5 χρόνια ως μηχανικός κινητήρων και μας μιλά για το πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά, αλλά και τι αντιμετώπιση έχει καθημερινά από τους πελάτες της. Στην αρχή η αλήθεια είναι ότι με αντιμετώπιζαν με πολύ μεγάλη δυσπιστία, γιατί ήταν μια εικόνα η οποία δεν είναι συνηθισμένη. Μετά όμως από 5 χρόνια, γιατί είμαι εδώ πέρα στο συνεργείο και δουλεύω ήδη 5 χρόνια, έχει αρχίσει και αλλάζει. Όχι με πολύ γρήγορους ρυθμούς, γιατί ακόμα είναι δύσκολο, αλλά από τη στιγμή που φεύγουν και βλέπουν ότι έχει γίνει μια σωστή ποιοτική δουλειά, καταξιώνεται και ο επαγγελματίας και αντίστοιχα εγώ στην αγορά, ας το πούμε. Όπως η ίδια επισημαίνει, οι σπουδές της δεν ήταν πάνω στο αντικείμενο αυτό, ωστόσο η οικονομική κρίση αλλά και οι δύσκολες καταστάσεις που βιώνουμε την ανάγκασαν να στραφεί στην οικογενειακή επιχείρηση και να δοκιμάσει το αντικείμενο αυτό, δουλεύοντας ως μηχανικός σε συνεργείο αυτοκινήτων. Έχω τελειώσει το Πολυτεχνείο το 2010, επειδή είχε ξεκινήσει ήδη η οικονομική κρίση τότε. Δεν μπορούσα να βρω κάτι στο αντικείμενό μου, γιατί δεν έχω ακριβώς σπουδάσει ακριβώς το αντικείμενο εδώ. Είμαι μεταλλιολόγος, μεταλλουργός με ειδίκευση στην αντοχή των υλικών. Δεν υπήρχε κάτι στον κλάδο μας, το πω, υπήρχαν απολύσεις και τα λοιπά σε όλο τον κλάδο των μηχανικών. Και ακριβώς επειδή και από μικρή είχα την προοπτική της δουλειάς εδώ και επειδή είχα ασχοληθεί και μικρότερη σε ηλικία, στο σχολείο, σε διακοπές και τέτοια, μου άρεσε η δουλειά. Ήταν αισθημένη, οπότε λέω, είπα να κατέβω, να δοκιμάσω αν μπορώ να ανταπεξέλθω στον κλάδο. Τελικά μετά από 5 χρόνια φαίνεται ότι θα συνεχίσω κάπως. Γι' αυτό έχουμε προχωρήσει και σε επένδυση, σε εξοπλισμό τώρα τον τελευταίο χρόνο, για να μπορούμε να επισκευάζουμε όλη την γκάμα των αυτοκινήτων μέχρι την τελευταία γενιά.